Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατριές, χαίρετε. Μετά τις τρεις εκπομπές για το βαθύτατα δημοκρατικό φρόνημα του Ιάννου Καποδίστρια, Επιστρέφουμε πάλι στους πολιτικούς αντιπάλους του. Ο Καποδίστριας, όπως είδαμε, δεν ήρθε ως δικτάτορας. Δεν ήρθε με στρατό. Δεν ήρθε για να αναμορφώσει τα ελληνικά πράγματα σύμφωνα με τις δυτικές αντιλήψεις. Αλλά ήρθε μετά από πολλές παρακλήσεις για να εγκαταστήσει κράτος στην Ελλάδα με ελεύθερους και υπεύθυνου πολίτες όλοι με την ιδιοκτησία τους μέσα του καταμερισμού των εθνικών γεών και όχι πολίτες εξαρτώμενοι από τους κοτσαμπάσιτες και γεωκτήμονες. Τελικά η δολοφονία του δεν του επέτρεψε να πραγματοποιήσει αυτό το έργο. Και όσοι τον ακολούθησαν στην διακυβέρνηση όχι μόνο δεν συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του του έργου, αλλά αντίθετα το αντιστρατεύτηκαν. Αυτό ισχύει και για το εκκλησιαστικό ζήτημα, δηλαδή τη σχέση εκκλησίας και πολιτείας και τη σχέση με το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόνιος. Αντί για την αποκατάσταση της επικοινωνίας και την κανονική ρύθμιση της διοίκηση της Ελλαδικής Εκκλησίας που επιδίωκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο αντίπαλός του ο Αχιμαντρίτης Εόκτητος Φαμακίδης σε συνεργασία με τον Μάουρο προώθησαν και οδήγησαν τα πράγματα σε μια μονομερή απόφαση. Ενώ έκαναν λόγο και διαφήμισαν μια ανεξάρτητη και αυτοκέφαλη εκκλησία, στην πραγματικότητα με την επαναστατική πράξη εναντίον του Πατριαρχείου και με την βία αποκοπή της από το εκκλησιαστικό της κέντρο πέτυχαν την υποδούλωση της εκκλησίας στο Ρωίο Καθολικό βασιλιά ως νέα της κεφαλή. Μάλιστα όχι μόνο στα διεκτικά θέματα όπως έλεγε το νέο καταστατικό αλλά και στην ουσία σε όλα τα θέματα που ενδιέφεραν τον βασιλιά. Η εκκλησία έγινε μεν κατά το όνομα αυτοκέφαλη, στην πράξη όμως απόλυτα υποδουλωμένη στο κράτος. Η κυβέρνηση τόνισε ότι πολλά από τα ζητήματα που φαίνονταν με την πρώτη ματιά εντοεκκλησιαστικά, στην ουσία έχουν διπλή φύση, δηλαδή θρησκευτική και κοσμική. Άρα σε όλα αυτά τα ζητήματα η πολιτεία έπρεπε να έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Έπρεπε να έχει την δυνατότητα να εξασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον. Τέτοιες υποθέσεις ήταν παράδειγματο χάρη η σύσταση μοναστηρίων, χειροτονίες, η τέλεση λιτανιών, η εκπαίδευση των κληρικών και άλλα. Ο Τσάρλς Βρέιζη αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του «Ορθόδοξος Εκκλησία και Εθνική Ανεξαρτησία» 1821 1852. Στο 16ο άρθρο αναφέρεται ότι οι αρχιερείς υπόκεινται στον τέλειο έλεγχο της Συνόδου ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει για τον αριθμό των επισκόπων και ότι με την συμβολή της Συνόδου οι κρατικοί αξιωματούχοι θα μπορούν να τους μεταθέτουν να τους κάνουν αγούς ή να τους εκθρονίσουν Ο κλήρος επίσης υπέκειτο στα κοσμικά δικαστήρια αστικά και ποινικά σε περίπτωση εγκλήματος Απαγορεύτηκε στους κληρικούς η αλληλογραφία και κάθε άμεση επαφή με εξωτερικά κοσμικά ή εκκλησιαστικά αχάς. Αν υπήρξε ποτέ μια εκκλησία χωρίς κανένα κύρος και σε πλήρη εξάρτηση από την πολιτεία, αυτό έγινε στην εκκλησία της Ελλάδος με το καταστατικό του Μάουγο. Ο Μάουγο ήταν εντυπωσιασμένο από την δουλειά του. Πίστευε ότι είχε κάνει πολλά για να αποκαταστήσει την εκκλησία στη θέση που είχε κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Κλείνει το χωρίο. Ήταν βέβαια εξόφθαμη η εξάρτηση του καταστατικού από το σύνταγμα της Βαυαρική Ποτεσταντικής Εκκλησίας, το Κονσιστόριο του 1818». Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χρυσόστομος Παπαντόπουλο, έχει προβεί σε μία σύγκριση των δύο καταστατικών και βρήκε μία ακριβής παραλληλία των άρθρων 1, 14 και 18 με τα αντίστοιχα στο βαβραϊκό κείμενο. Η υποδοχή του καταστατικού εκ μέρους των εκπροσώπων των μεγάλων δυνάμειων ήταν ποικίλη. Ο εκπρόσωπος της Αγνίας, Ντάουνκινς, έδειξε ενθουσιασμένο. Τα σημεία εκείνα που τον ικανοποίησαν ιδιαίτερα ήταν η περικοπή των προνομίων του κλήρου. Είχε πλέον ακυρωθεί εντελώς η δυνατότητα παρέμβασής του στην πολιτική διοίκηση. Δεν υπήρξαν πια χρηματικές εισφορές που πήγαιναν από την Ελλάδα προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλειος και ο Πατριάχης δεν είχε πια καμία δυνατότητα επέμβασης στα ζητήματα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος της Γαλλίας, ο βαρόνος Φόρδουάν, ήταν πιο συγκρατημένος. Επιδοκίμασε μεν το νέο καταστατικό, αλλά πίστευε ότι τα πράγματα είχαν γίνει πολύ βιαστικά. Τέλος, ο εκπρόσωπος της Ρωσίας κατά Κάσης, θεωρούσε το χάσμα που επέφερε το καταστατικό στις σχέσεις Ελλαδικής Εκκλησίας και Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλειος ως βαρύ λάθος. Λυπόταν με το γεγονός ότι ο ίδιος είχε έρθει πολύ αργά ώστε να μπορέσει να επηρεάσει τους κληρικούς εναντίον του καταστατικού. Ενώ η Ρωσία είχε πολλούς υποστηρικτές στην Ελλάδα, όλοι τους θεαμοί ακόλωθοι του Ιωάννου Καποδίστρια, η βαβοκρατία είχε φροντίσει να τους απομακρύνει από τις θέσεις που κατήχαν. Αλλά δεν έφταιγε μόνο αυτό και η στάση του τσάρου Νικόλαου ήταν πολύ διστακτική. Ο Θεόδος Κολοκοτρώνης, ο αρχηγός του Ρωσόφιλου κόμματο, ενώ είχε εκθέσει στον Τσάρο τα παράπονά του για την αντιβασιλεία στην Ελλάδα και του ζητούσε την υποστήριξή του, έλαβε μια πολύ υποτονική απάντηση. Αντί να τον παρακινήσει σε εξέγερση, ο Τσάρος απλώς του επιβεβαίωσε τους δεσμούς της κοινή θρησκείας και το ενδιαφέρον του αλλά ταυτόχρονα του υποδείκνυε την αφοσίωση στο νέο βασιλιά. Έβλεπε δηλαδή τη στήριξη της μοναχίας στην Ελλάδα στις συγκεκριμένες συνθήκες ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Ο Κατακάσης και άλλοι Ρώσοι υπήκοοι δεν συμμετείχαν βέβαια στον εχθροσμό για την έγκριση του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Τσάρο πληροφόρησε σχετικά τον βασιλιά Λουδοβίκο της Βαβαρία για την δυσαρέσκεια του σχετικά με τι εκκλησιαστικέ εξελίξει στην Ελλάδα. Μέσω του Ρώσου πρεσβευτή στο Μόναχο εκφράζει την ύπη του για την αστόχαστη διάλυση των δεσμών του νέου κράτους με το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινόπολη τόνισα ότι αυτό συνέβη παρά τις φιλόπονες προσπάθειες του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα κατά οι οποίες απέβησαν άκαπες λόγω της προτίμησης της αντιβασιλείας προς τις πολιτικές επιλογές της Αγγλίας και της Γαλλίας επέμενε ότι η Ρωσία δεν θα δεχθεί την υπεροχή της Αγγλίας και της Γαλλίας και ζήτησε από τον Λουδοβίκο να επέμβει ο ίδιος. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την πυραϊκή εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας σχετικά με την εκπομπή μπορείτε να καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Θα τις δέχεται η Φίβη Κωνσταντέλο από την Δευτέρα ως την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάναμε λόγο ως τώρα στη σημερινή μας εκπομπή για το περιεχόμενο και τις άμεσες αντιτράσεις στο νέο καταστατικό χάρτη της Ελλαδικής Εκκλησίας. Είδαμε πως τοποθετήθηκαν οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμειων στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε εκκλησιαστικά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια της εκπομπής θέλουμε να επισημάνουμε τις βαθύτερες επιπτώσεις που είχε το καταστατικό του Μαούρα. Της περιγράφει ο μακαριστός Πατία Γιώργιος Μεταλινός, ο οποίος ως ολίγη είχε μελετήσει αυτή την περίοδο της ιστορίας μας με τον βαθιστό λόγο του. Διαβάζω απόσπασμα από το άρθρο του «Το ελληνικό ευτοκέφυλο» προϋποθέσεις και συνέπειες που περιέχεται στον τόμο παράδοση και αλωτρίωση. Γράφει ο πατήρ Ιώγιος. Οι συνέπειες του αυτοκεφάλου είχαν δύο κατευθύνσεις, προς τα μέσα και προς τα έξω. Εσωτερικά, αντί να βοηθήσει η αυτοκεφαλία στην ενίσχυση και καλύτερη οργάνωση της Εκκλησίας, προεκάλεσε την αποδυνάμωση και από διογάνος τη. Το κύρος της εκκλησίας, ενισχυμένο από την προσφορά της στο γένος κατά την δουλεία και μέχρι την Επανάσταση, μειώνεται συντριπτικά αφού μεταβάλλεται η εκκλησία σε έναν από τους πολλούς τροχούς της κρατική μηχανής. Όπως πολύ ορθά παρατήρησε ο Νικόλαος Πανταζόπουλος, το πρόβλημα της ελλαδικής αυτοκεφαλίας δεν περιοριζόταν στο διετικό χώρο, αλλά είχε πολύ ευρύτερο χαρακτήρα. Ουσιαστικά προέβαλε το ερώτημα αν η αυτοκέφαλη ελλαδική εκκλησία θα διαιτήρει εν το κράτη την εσωτερική αυτοτέλεια και αυτονομία της ή αν θα καθίστατο υποτελείς εις αυτό πως στα πλαίσια του νεοσύστατο ελληνικού κράτους θα είναι δύνατο να ενταχθεί η Εκκλησία διατηρούσα το θρησκευτικό κύρος και την πολιτιστική ακτινοβολία, τα οποία είχε αποκτήσει κατά τη μακράν περίοδο της τολίας, κλείνει το χωρί. Αλλά αυτήν ακριβώ τη θέση της Εκκλησίας ήθελαν οι Βαβαροί και οι Έλληνες συνεργάτε τους να καταργήσουν. Όπως θα παρατηρήσει ένας ανώνυμος αρθογράφος στην εφημερίδα ΕΟΝ της 23ης Ιουλίου 1850, ενώ επί η Εκκλησία ημών το να απίλαυσεν ανεξαρτησίαν και δικαιώματα, επί βαβαροκρατίας κατέστη δούλη και εχμάλωτος των ξένων. Της δεν φρύσει φλέπον Έλληνας ανουμένους Στη τη μεγάλη εκκλησία, όσα αυτοί οι κατακτητέ τόκοι ανεγνώρισαν εις αυτήν δικαιώματα νομίμου κυριαρχίας. Το ουσιαστικότερο επακόλουθο της πράξεως του 1833 ήταν η κατάσταση απόλυτης πολιτιοκρατίας στις σχέσεις εκκλησίας-πολιτείας, ώστε να μπορεί κανείς να μιλεί χωρίς επιβολή για πραγματική καταδούλωση της Εκκλησίας, η οποία κατάντησε έρμιο στα χέρια των βαβαρών και των ξένων που ανέλαβαν υπεύθυνε θέσει στον κρατικό μηχανισμό. Ο Κέσα δηλαδή επήρε και αυτό που ανήκει στο Θεό. Η Εκκλησία περιήρθε στην θλιβερή κατάσταση ενός οματίου. Έτσι το νέο ελληνικό άρχισε την πορεία του με μια αποδυναμωμένη εκκλησία, η οποία με τον θεσμό μάλιστα της πενταμελούς διακούς συνόδου, εκλεγωμένος αριστήτην, δεν μπορούσε να του προσφέρει καμιά ουσιαστική βοήθεια στη χάραξη του προσανατολισμών του. Η αντίτραση της Εκκλησίας για τα τεκτενόμενα σε βάρος της εκφραζόταν από μια μερίδα που συσπηρώθηκε γύρω από τον ξανακωνσταντινό οικονόμο. Αλλά μέσα στην οξύτητα που διέκρινε τις ενέργειες των αλληλοπολεμουμένων παρατάξεων και στα πάθη των σφαδρών συγκρούσεων, η φωνή αυτή όχι μόνο δεν ακουγόταν από εκείνους που μπορούσαν να την επηρεάσουν ή και να προλάβουν τι εξελίξεις, αλλά και απορριπτόταν πριν ακόμα καλά ακουστεί. Εξίσου όμως σοβαρές υπήρξαν οι συνέπειες και προς τα έξω. Η Ελλαδική Εκκλησία βρέθηκε αυτόματα σε κατάσταση δυνάμει σχίσματος, αποκομμένη από τον φυσικό της χώρο την κοινωνία των Ανατολικών Εκκλησίων. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντίνος ο πρώτος, κατά την πατριαρχία του οποίου κηρύχθηκε η αυτοκεφαλία, αποκάλυψε στον Καλέγγι ότι είχε λάβει την απόφαση να αφορήσει την Εκκλησία της Ελλάδος, εμποδίστηκε όμως από την Ρωσία. Η τελευταία βέβαια φρόντισε να δείξει διαφορετικά την επίτρασή της στο διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο εναργοποιώντας την δράση της στην Ελλάδα δια του πρεσβευτού της στο Ναύπνιο τον κύριο Κατακάσι. Τούτο όμως προκάλεσε ή μάλλον εντατικοποίησε την δραστηριότητα και της αγνικής πολιτικής στον ελλαδικό χώρο για να παραμείνει πάση θυσία η Ελλάδα μακριά από την ρωσική επιρροή, μόνιμο βραχνά για την Αγγλία. Έτσι η προσπάθεια της Αγγλίας συγκεντρώθηκε στο στόχο να μην αποκτήσει ποτέ η Ελλάδα σύνοδο που να ευρίσκεται μέσα στην επιρροή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έμεσα της Ρωσίας. Κατέληξε λοιπόν η Ελλάδα σε πεδίο συγκρούσεως και ανταγωνισμών των μεγάλων δυνάμειων με άμεσες επιπτώσεις και στην εκκλησιαστική της ζωή. Το αυτοκέφαλο επέφερε συγχρόνως διάσπαση της πνευματικής και εθνικής ενότητας του ελληνισμού, ελευθέρω και υποδούλου. Η βίαιη και αντικανονική απόσπαση της Ελλαδικής Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εσήμενε σχίσιμο ελεύθερου και υποδούλου ελληνισμού, γιατί παραμεριζόταν ο ιστορικός, πνευματικός και εθνικός σύνδεσμος και συντελεστής της ενότητάς του, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινοπόλειος. Ο Κωνσταντίνος οικονόμος που αντελήφθη περισσότερο από κάθε άλλον τη σημασία του αυτοκεφάλου και διέγνωσε την διπλωματική προοπτική του, θα κατηγορήσει τους δημιουργού του ότι στόχος είχαν διαρρήξει το των Ελλήνων Ορθόδοξων Έθνος. Ο Θότατα δε κατενόησε τη σημασία του χαρακτηρισμού ως Ελλήνων μόνο των ευρισκομένων μέσα στο μικρό ελληνικό κράτος, τον δε έξω από τα όρια του ως κρεκόν και θα παρατηρήσει ειρωνικά άλλοι δε δίπου εκτός των ορίων Έλληνες ουδένες υπάρχουν. Συμπεραίνοντας, οι σπουδάσαντες από σπάση τους Έλληνας από τις μητρός αυτών εκκλησίας ευάδισαν δρόμων αντ' εθνικών και κατά την Ορθοδοξία των Ελλήνων αντίθρησκων. Η διάσπαση της ενότητας του ελληνισμού δημιούργησε ένα ισχυρότατο εμπόδιο στην πραγματοποίηση του χρυσού ονείρου του ελληνισμού της μεγάλης ιδέας που συνέπτυπτε τότε με τον πόθο για την Ανάσταση όλης της χωμιοσύνης. Όσο και αν ο Όθων φαινόταν να έχει εγκοποθεί το μεγάλο ιδιατισμό των υπηκόων του, ο Μάουρο και οι συνεργάτες του εχάρκευσαν μυστικά τέτοιες προϋποθέσεις που η ενσάκωση αυτού του ονείρου να καθίσταται πραγματικά αδύνατη, εξυπηρετουμένων έτσι των στόχων της δυτικής πολιτικής. Παράλληλα όμως θύχτηκε ανεπανόθωτα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου απέναντι στις άλλες εθνικές ορθόδοξες εκκλησίες που βρίσκονταν στην δικαιοδοσία του. Είναι δε ότι το πρώτο πλήγμα το δέχτηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο από το έθνος εκείνου που αποτελούσε σάκα από τη σάκα του, το ελληνικό. Όταν αργότερα θα ισχυροποιηθεί η εθνικιστική ιδεολογία και στα υπόλοιπα βακανικά κράτη, οι εθνικές εκκλησίες θα μιμηθούν το παράδειγμα της Ελλαδικής και θα κηρύξουν και αυτές την αυτογνωμόνα αυτοκεφαλία τους. Η κατάσταση αυτή της αβεβαιότητος και εκκρεμότητας για, τον, για την Ελλάδα και την εκκλησία της θα διακέσει 17 ολόκληρα χρόνια. Όσο δηλαδή ήταν ακετό για να θεμελιωθούν στην Ελλάδα όλες οι, επιδι... οι οκόμενες από το βαβαρικό καθεστώς εξελίξεις, δομικές και θεσμικές μεταβολές για την δυτικοποίηση του κράτους, προώθηση του εκδιετικισμού του λαού με την δυτικότροπη παιδεία και την δράση των δυτικών μισιοναρίων. Ο Κωνσταντίνος οικονόμος θα αντιληφθεί και θα το αναφέρει το 1845 σε κράμα του στο Μητροπολίτη Νοβογορίδης και Πετροπόλιος Αντώνιο ότι στην πολιτική των βαβαρών κυριαρχούσε ένοχη σκοπιμότητα. Κολλείεται η εντάφτα εκκλησία ετήσε παρά της μεγάλης εκκλησίας την κανονική και νόμιμον της ανεξαρτησίαν αναγόρευσιν, ως αν μένει μόνη και δηλωνότη και άσκετος πως τας λοιπάς αδεφάς έκτε τούτο και επιχείρητος προσπάσαν πάσαν Δεν είναι περίεργο λοιπόν ότι το θλιβερό έργο των Μάουρο Φαμακίδη επέκαναν εκτός από τους Έλληνες ακόμα και ξένοι. Εκείνοι φυσικά που εγνώρισαν καλά σε τι στόχευαν τα σχέδια των αλλογενών οι οποίοι ανέλαβαν την πολιτική, πνευματική, ιδεολογική αλλά και τη θρησκευτική διαμόρφωση της νεοτέρας Ελλάδος. Και μόνο αν αναλογιστεί κανεί ότι οι ρίζες όλων των σημείων της οξίας προβληματικής που αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας μέχρι την εποχή μας ευρίσκονται στη μικρή σε έκταση περίοδο την οποία καλύπτει το ζήτημα του αυτοκεφάλου 1833-1852. Είναι ακετό για να κατανοήσουμε την κεφαλαιόδη σημασία του. Τελειώνει εδώ το απόσπασμα από τον πατέρα Γιώργιο. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το εκτενώς απόσπασμα από την γραφίδα του πατρός Γεωργίου Μεταλινού πιστεύουμε ότι όλοι μας κατανοήσαμε την εξαιρετικά μεγάλη σημασία των επιλογών της βαβαροκρατίας για την εθνική μας συνέχεια μέχρι σήμερα. Κλείνουμε με τις επισημάνσεις αυτές την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε την εκπομπή όπως και τον Άγγελο Παπά για την ρύθμιση του ήχου και τη φίβη Κανσταντέλο που δέχεται στο τηλεφωνικό μα κέντρο τι παρατηρήσει σα. Χαίρετε. Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ.